παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σας πω τους 5 αγαπημένους μου Έλληνες και Αμερικάνους YouTubers. Ξέρω ότι περιμένατε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο όπως και όλοι οι YouTubers και με δυσκόλυψε λίγο, με προβλημάτισε να κάνω 10, γιατί θα κάνω λάθος σειρές και για λεπτομέρειες δεν θα βάλω κάποιους, μην τους αδικήσω. Και ναι, αρχικά βάζω 5 και σε άλλο βίντεο μου θα βάλω και άλλους 5. Βάζω και Αμερικάνους, γιατί και πιο πολύ βλέπω όχι ελληνικό YouTube. Βασικά βλέπω ελληνικό YouTube, βλέπω 50-50 περίπου. Ελληνικό και αγγλικό. Μπορεί να βλέπω λίγο πιο πολύ ελληνικό, αλλά έβαλα και Αμερικάνους, γιατί δεν βλέπω μόνο ελληνικό YouTube. Ακούγεται λίγο η φωνή μου, λίγο σαν να είμαι μπουκωμένος, και ναι, είμαι, το καταλάβατε, δεν πειράζει. Μετά από όλα αυτά τα άχρηστα πράγματα που σας είπα, πάμε να αρχίσει το βίντεο. Το πρώτο αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube είναι Dude Perfect. Μου αρέσει αυτό το κανάλι πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου. Μου αρέσει διότι γιατί κάνουν trick shots, ας πούμε ping pong, basketball, ό,τι θέλετε. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τους παίρνει πολύ χρόνος για να κάνουν τα βίντεο τους. Ας πούμε μέχρι να πετύχουν ένα στόχο μπορεί να τους πάρει μία μέρα για να κάνουν ένα ολόκληρο βίντεο. Τι μία μέρα, πολύ πιο πολύ, μία εβδομάδα περίπου. Και τους έχει προωθήσει το YouTube και το κοινό, αφού κάνουν τόση καλή δουλειά με 18 εκατομμύρια subscribers. Ένα πολύ μεγάλο ποσό συνδρομητών. Φυσικά μου αρέσουν και εμένα. Δεύτερο αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube είναι το κανάλι Gizmo Sleep. Μου αρέσει, αλλά τώρα τελευταία δεν βλέπω πολύ γιατί τα βίντεο τους νομίζω τα έχουν χαμηλώσει λίγο. Το κύριο θέμα του καναλιού του είναι drop tests. Και μου άρεσε παλιά πιο πολύ που τα ρίχνει από τα ράτσα και όχι τώρα που το ρίχνει από ψηλά, από drone. Αλλά μου αρέσει και πάλι αυτό το κανάλι. Τώρα θα μου πείτε, Ραφαήλ Τιούμπερ, όλο ο Αμερικάνος μας λες να μας πεις κανέναν Έλληνα. Ωραία, θα σας πω, αυτός είναι ο Έλληνας. Τρίτος αγαπημένος μου YouTuber είναι το κανάλι Κονίλο. Μου αρέσει γενικά που κάνει στον κόσμο, μιλάει και κάνει ερωτήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάνει πολλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σκέφτομαι και άλλους YouTubers που μου αρέσουν και που θα τους κάνω στο άλλο βίντεο μου. Άλλο βίντεο μου. Αυτό είναι και τους άλλους 5 αγαπημένους μου Έλληνες YouTubers. Οι άλλοι θα είναι αγαπημένοι μου Έλληνες YouTubers. Το Κονίλο γενικά μου αρέσει που κάνει και με άλλους YouTubers βίντεο και μου αρέσει που πηγαίνει στον κόσμο και μιλάει. Και τέταρτο που τώρα το έχω συνηθίσει και αυτό, Vibrator Productions. Αυτό το κανάλι μου αρέσει που μιλάει στον κόσμο και αυτό το ίδιο. Και ναι, μου αρέσει αυτό το κανάλι. Τώρα δεν μου αρέσει και τόσο όσο παλιά. Πέταξα λίγο αυτά τα καναλάκια. Πάμε στο πέμπτο και τελευταίο, ο Μάνος. Όλοι ξέρετε το Μάνο. Μου αρέσει ο Μάνος. Τα τραγούδια του μου αρέσουν. Αλλά με προβλημάτισε γιατί δεν πήγε στο X-Factor. Τώρα, κανονικά χθες που έδειχνε το X-Factor, έπρεπε να τον είχε βάλει. Ήταν με τον Μπάμπι Στόκα. Γιατί μόνο γκρουπ πήγαιναν. Θα έλεγε το πιτόγυρο, θα έπαιρνε την καρέκλα. Θα πήγαινε στα lives. Γιατί όμως. Το βίντεο μας άρεσε, κάντε ένα like, ένα comment και ένα subscribe για περισσότερα βίντεο. Γεια σας παιδιά.